Επιτρέψτε μου να σταθώ στη διάταξη σχετικά με τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης ουσιών. Πρόκειται για μια πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Από τη δεκαετία του 90 λειτουργούν 70 τέτοιοι χώροι σε 6 χώρες της Ευρώπης. Από πουθενά όμως δεν προκύπτει η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου ως προς τη μείωση της χρήσης ή ως προς τη μείωση των θανάτων από ηρωίνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβει επιμελώς και μάλιστα ύποπτα ότι η εποπτευόμενη χρήση επιδιώκει τη μεταφορά της πιάτσας σε 4 τείχους, ακυρώνοντας την προσπάθεια απεξάρτησης που είναι η μόνη απάντηση απέναντι στη χρήση. Γι' αυτό, όχι άδικα, ούτε και υπερβολικά, οι λεγόμενοι χώροι εποπτευόμενης χρήσης χαρακτηρίζονται ως χώροι εποπτευόμενου θανάτου. Και έτσι είναι. Πείτε το καθαρά. Οι χρήστες δεν πρέπει να είναι ορατοί στις πιάτσες, να καθαριστεί το κέντρο της Αθήνας προκειμένου να καταστεί τουριστικά θελκτικό, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ποιος είναι όμως αυτός που μπορεί να ελέγξει το θάνατο όταν την ίδια στιγμή προσφέρει χώρο σε αυτόν? Ακόμα κι αν ελεγχθεί ο αριθμός των θανάτων εντός του χώρου, τι γίνεται εκτός αυτού? Τι γίνεται με τον ψυχικό και κοινωνικό θάνατο που ούτως ή άλλως συνοδεύει τη χρήση? Η κυβέρνηση 4 χρόνια τώρα ύπουλα, αλλά σταθερά, με τη σύμπνοια των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αθωώνει την κάναβη, γενικεύει την υποκατάσταση, συρρυκνώνει την πρόληψη και τα στεγνά προγράμματα, τους πετσοκόβει τη χρηματοδότηση, συρρυκνώνει το προσωπικό τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πείτε καθαρά, επιδιώκει τη νομιμοποίηση στη συνείδηση της κοινωνίας τη χρήση των ναρκωτικών, με έναν τρόπο που θα συσκοτίζει τα πραγματικά αίτια ενός σύνθετου πολυπαραγοντικού προβλήματος με το να το αναγάγει σε ιατρικό και δημόσιας τάξης πρόβλημα. Εμείς λοιπόν ρωτάμε, θα βρεθεί άραγε γιατρός να εποπτεύει έναν άνθρωπο που τρυπάει τις φλέβες του όταν ο ρόλος του είναι να γιατρεύει τους ανθρώπους? Και όταν ο τοξικομανής φύγει από το χώρο το συγκεκριμένο, τι θα γίνει? Θα γίνει μέρος του κύκλου εργασιών των ΜΚΟ που αντί πολλών χρημάτων θα αναλάβουν να τον ευπρεπίσουν ώστε και τη δόση του να παίρνει και να μην χαλάει ούτε τα σχέδια των μεγαλοεπενδυτών? Αργά αλλά σταθερά νομιμοποιούνται τα ναρκωτικά και αυτό εσείς το χαρακτηρίζετε, κύριοι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σύγχρονο και προοδευτικό. Ήδη στην Αθήνα τοποθετήθηκε ο πρώτος αυτόματος πολιτής προϊόντων κάναβης, όπου θα πωλούνται ανθή κάναβης, υποτίθεται ως εναλλακτικό τσάι. Όλα αυτά βέβαια με τις ευχές των υποψηφίων δημάρχων όλων των αστικών κομμάτων που υπερασπίζονται την υγιεινή και ασφαλή χρήση ναρκωτικών μέσα από χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Προπαγανδίζουν το διαχωρισμό σκληρών και μαλακών ναρκωτικών, προωθούν κάθε μορφή ναρκοκουλτούρας, στηρίζουν επιθετικές, καλά χρηματοδοτούμενες εκστρατείες υπέρ της χρήσης κάναβης με το μανδύα του Ιεραπόστολου. Κοινός παρανομαστής τους είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, που αθωώνει την τοξικοεξάρτηση και σκόπιμα την αποσυνδέει από τα κοινωνικά της αίτια, τα οποία η ίδια αναπαράγει με την αντιλαϊκή της πολιτική. Μοναδική φωτεινή εξαίρεση είναι η θέση και οι αγώνες του ΚΚΕ, των υποψηφίων τους στους Δήμους και στις περιφέρειες, για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Καλούμε όλο το λαό να αντιδράσει μαχητικά, να χαλάσει τα σχέδια της κυβέρνησης, των δημοτικών αρχών για ουσιαστική νομιμοποίηση των ναρκωτικών και να φροντοφωνάξει όχι σε όλα τα ναρκωτικά, ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ επίσης για τη βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε σχετικά με το σπάσιμο 5 Δήμων της χώρας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την τυχοδιοκτική πολιτική της καταφέρνει να αποπροσανατολίσει το λαό από τα καθημερινά του προβλήματα
και να επαναφέρει στο προσκήνιο το χωροταξικό των Δήμων και μάλιστα επιλεκτικά με φωτογραφική διάταξη, δηλαδή ψηφοθυρική. Όπως ψηφοθυρική είναι και η εκ νέου υποσιοσιολογία από αυτό το βήμα πριν από λίγη ώρα για μελλοντική ικανοποίηση των ετοιμάτων στον Ρούβα, στο Τιμπάκι, στο Ζαρό και στην Αλικαρνασσό, από ό,τι έμαθαν και δεν το είπε ο κύριος Υπουργός. Όπως ψηφοθυρική είναι η εξαγγελία του μεταφορικού ισοδύναμου που πρημοδοτεί όχι τους αγρότες, ούτε τους μικρομεσαίους της Κρήτης, αλλά μεγαλοεπιχειρηματίες με τζίρο 40 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό τους ενδιαφέρει αν θα διευκολυνθούν οι λαϊκές ανάγκες και αγωνίες. Γιατί ικανοποιείται τώρα επιλεκτικά τα αιτήματα ορισμένων περιοχών και όχι για παράδειγμα της Ρόδου, που είναι μεγάλο νησί, ή τώρα και της Κρήτης, και το πάτε μετά από ένα εξάμηνο προκειμένου να υφαρπάξετε τις ψήφους των εργαζομένων? Βεβαίως είναι δικαίωμα και σεβαστό κάθε τοπική κοινωνία να θέλει την περιοχή του ως Δήμο. Εδώ όμως όλα εντάσσονται στους προεκλογικούς σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ για να μείνει στο απειρόβλητο το αντιδραστικό πλαίσιο στους Δήμους, που μετατρέπει τους Δήμους σε φορομπηχτικό μηχανισμό, ελαχιστοποιεί τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, εμπορευματοποιεί υπηρεσίες, ανατρέπει εργασιακές σχέσεις, συρρυκνώνει το προσωπικό, αυξάνει τις εργολαβίες και τη συνύφαση με τις επιχειρήσεις. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να μην εγκλωβιστεί ο λαός σε επιχειρήματα όπως το αυτοδιοίκητο, η στήριξη σε ανεξάρτητες υποψηφιότητες με γνώμονα το χωροταξικό ή τη μη κομματικοποίηση των εκλογών. Το ΚΚΕ απευθυνόμενο με ειλικρίνεια και σεβασμό στους απλούς ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών, λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να πέσουν σε αυτές τις παγίδες. Αν αλλάξουν τα όρια του Δήμου, δηλαδή θα μπορέσει κάποιος να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, θα σταματήσει η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η ομοιρία των εργαζομένων στο Δήμο, θα μπορέσει να έχει δωρεάν υπηρεσίες αναβαθμισμένες στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, θα σταματήσουν να εμπορευματοποιούνται οι βασικές κοινωνικές ανάγκες, θα σταματήσει να αδειάζει η τσέπη και το εισόδημα των εργαζομένων. Ακόμα και αν κάθε κοινότητα έχει τους δικούς της πόρους, θα σταματήσουν οι πόροι της τοπικής διοίκησης να έχουν ως κύρια πηγή την ανταποδυτικότητα και την επιχειρηματικότητα και η κρατική χρηματοδότηση να έχει χαρακτήρα εξισορρόπησης. Θα σταματήσουν οι κατασχέσεις λογαριασμών, οι πληστηριασμοί της λαϊκής κατοικίας. Θα στελεχωθούν για να λειτουργήσουν με μόνιμο προσωπικό οι παιδικοί σταθμοί, όλες οι κοινωνικές δομές. Θα βελτιωθεί η τραγική κατάσταση στα σχολεία με την έλλειψη δασκάλων, καθηγητών και τα κτηριακά ζητήματα. Η δικαιολογημένη αγανάκτηση του λαού για τη φορολογιστία και τα αβάσταχτα δημοτικά τέλη, τη μη υλοποίηση έργων στην περιοχή τους, την υποβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής, δεν πρέπει να εκτονωθεί σε ανέξοδες κινήσεις. Το κρίσιμο είναι να μην εκλοβιστούν οι λαϊκές οικογένειες στο δήθεν διαχωρισμό των προβλημάτων σε τοπικά, αποκομμένα από μια συνολική, άδικη, ταξική πολιτική που τα γεννά. Το ΚΚΕ είχε εξ αρχής τοποθετηθεί ενάντια στον Καλλικράτη, βασικό όρο του πρώτου μνημονίου, όπως και στον Κλεισθένη 1, βασικό όρο του τρίτου μνημονίου. Πρόκειται για αντιλαϊκά, αντιδραστικά θεσμικά πλαίσια. Το ΚΚΕ δικαιώθηκε με τη θέση του ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προβλημάτων είναι απόρρια της γενικής πολιτικής γραμμής ανεξάρτητα τον κυβερνητικό εκφραστή της. Καμιά φιλολαϊκή τοπική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. Η απάντηση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι ενιαία, καθολική. Δεν υπάρχει άδικη ανάπτυξη σε ένα άδικο σύστημα, όσο και αν θέλετε να τριπλάρετε το λαό, να τον τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί. Η ελπίδα, η διέξοδος βρίσκεται στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Να βάλει μπροστά τις ανάγκες του, να πιστέψει τη δύναμή του, στο δίκιο του, να οργανώσει τον αγώνα του και τις διεκδικήσεις του. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και γι' αυτό θα παλέψουμε.